Ελισάβετ. Είσαι άνετη. Είσαμε. Καλώς, Είσαμε. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Μετά που πόσα συνεννοήσεις και ακυρώσεις, έκαμε μας τη χάρη τελικά. Έκαμε μας τη χάρη. Λοιπόν, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνω την ίδια ερώτηση, νομίζω το κάνουμε σε όλους, πώς σου φάνηκε ο χώρος γενικά. Ο χώρος, είπα σας το μόλις είναι Ναι, χουμίζω σας, είναι πάρα πολλά cozy σε σημείο νομίζω θέλω να να αν τον ενοικιάζετε δεν ενημερώσετε εμάς. Είναι να σου λογάζω στοιχεία του λοιπόν, υπεύθυν. place. σου στοιχεία του υπεύθυν. Λοιπόν, καταρχάς, ε, αλήθεια, thank you very much. Είσαι η δεύτερη food blogger. Είσαι η δεύτερη food blogger που έρχεται στο... Βασικά, το πρώτο επεισόδιο ήταν μια κοπέλα από την Ελλάδα που έκαμε το εξ αποστάσεως. Το food... Mm. Κάτω από την νέο ήταν του food blogging, home cook κτλ. Ε, Έκαναν το εξαγωστάσιο, επειδή δεν μπορούσε να είναι αυτή η κοπέλα. Επομένω, είσαι η δεύτερη σε αυτήν την κατηγορία. Είτε κάναμε κάποιου ε, ανθρώπου που ήταν μέσα στο industry, είτε shares, είτε εστιατόρε κτλ. So, είσαι η δεύτερη δάμε στο στούδιο μα κάτω από την κατηγορία. Τέλεια. So, thank you. Ε, αν και φυσικά, ποιο να μα το λαλούσε ότι μετά από τόσα χρόνια που ήμασταν συμμαθητέ στην προδημοτική, μετά από τόσα χρόνια να καθόμαστε δάμε να κάνουμε Τέλει. podcast να μιλούμε για το φα Ό,τι να είναι, δεν πειράζει. Ε, ναι, το φαΐ είναι ονειά Ναι. Όντω. Και γι' αυτό σε καλέσα να μιλήσουμε για το φαΐ. Τέλεια. Λοιπόν, καταρχά, να μα συστηθεί ε, και να μα πει έτσι από πού ξεκίνησε. Ε, από, πότε πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με, με, το food blocking γενικότερα. Ε, εμ, α, το λοιπόν. Το όνομα μου είναι Αναταλία Στεφανίδου. Όπω πολύ καλά ξέρει, αλλά οι υπόλοιποι δεν ξέρουν. <laughs> ε, να, το πάρω, να το πάρω από την αρχή. <laughs> ε, okay. ε, σπούδασα μαθηματικά, στατιστική, το μάστερ μου ήταν χρηματοοικονομικά. Ε, δούλεψα σε διάφορε εταιρείε, ήταν να αυτοκτονήσω. Ε, πάντα κάτι έμεγαμε. Complete. Ε, μετά έκανα έναν άλλο course πάνω σε hospitality, hotel management. Ε, δούλεψα σε ξενοδοχεία. Σε διάφορα departments, including the food and beverage. Mm -hmm. ε, ήμουν στο Millennium στο Λονδίνο. Και που ήρθα Κύπρον, πια στο πρώην Hilton. Που τώρα είναι το Landmark. Mm -hmm. Στα αυτά τα ε, Τώρα αυτή τη στιγμή, είναι, έχει 10 μήνε που έχουμε με τη Μέλανη, την αδερφή μου, το Fuel House. Το οποίο είναι το πρώτο boutique fitness club ε, στη λευκοσία, ε, Και το τι είναι βασικά το Fuel House. Ε, παρέχουμε στου πελάτες μα έναν διαφορετικών τρόπων εγκύμναση με ένα δωμάτιο bootcamp και ένα δωμάτιο boxing. Mm. Είναι group training. Όλη ε, η μαφοσίωση είναι εκεί. Και όσο για το Nuts Food World, ε, το Nuts Food World ε, προέκυψε ενώ ήμουν κάπου in between του πτυχίου μου και του μάστερ μου. Ε, και ήμουν μια μέρα στην Αίγινα. Πριν που την Αίγινα ήμουν στην Μίγονο. Και πριν που την Μίγωνο ήμουν Νάξον, ήμουν Ελλάδα. Και μια μέρα στην Αίγυνα και το, το camera roll μου ήταν γεμάτο φωτογραφίε με φαγιά. Που σου είχε αστιατόρια. Και έδειχνα τα μου που ήταν στην Αίγυνα και ξύχασα πώ ελαλούσαν ένα αστιατόριο που ήμουν πριν σε άλλο νησί στην Ελλάδα. Και ήρθε μου γίνοντα μια ιδέα, του λέω γιατί έκανα ένα account για μένα. Για να τα βάλω μέσα. Mm -hmm. Κάνω τάκ των τόπων, αγιαμέ, το, το έτσι, έτσι ώστε want, να τα βρω. Mm -hmm. Ε, και έκανα το instant λίγη την ώρα. Και τους πρώτους 6 μήνες είχα πούμε, 150 followers. Ήταν οι φίλοι μου. Ναι. Ο κύκλος μου, ας πούμε. Ε, τούτο, έτσι ξεκίνησε το Nuts Food World. Και ήταν τούτη, η πρώτη επαφή πούμε, που είχες με, με, το page. Ήταν πριν τον κορονοϊό. Πριν τον κορονοϊό, ναι, ναι, ναι. Τούτον πρέπει να ήταν πριν πέντε χρόνια. Πριν πέντε χρόνια. Ναι, ναι. Και είδες Είδε μεγάλη διαφορά να πούμε στο από απόψη κίνηση στην σελίδα μετά τον κορονοϊό. Απίστευτη. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα food accounts τα οποία ενώ κάποιο ο οποίο ξεκίνησε ένα food blogger λίγους λίγου μήνε πριν το COVID ή during COVID. During COVID ξεκίνησαν πάρα πολύ. επιαστήκαν, το πιαστήκαν δεν εννοώ ότι σε κάτι. Εννοώ ότι είχαν να σα σε η σελίδα του. Έπιαναν followers, ερωτούσαν του εν τέλειον του πώ το έκαμε, θέλω συνταγή. Του τον εννοώ. during COVID, ειδικά στο πρώτο lockdown, τότε για πρώτο. Ναι. Ναι, εγώ έντσι να πω ψέματα. Εγώ, εγώ ήμουν καθαρά από το λόγο COVID. πάντα είχα και του που αλούσες, εσύ, να πάω, ε, και εγώ είχα πολλές φωτογραφίες, αλλά ήθελα να κάνω κάτι που, που να βάλω μέσα που κάνω εγώ. Που είναι διαφορετικό, αλλά είναι παρόμοιο. Ναι. Όμως το, το, το food blogging ε, βλέπω το ότι πιέσαι σε, πολλά, πιέσαι σε άλλα επίπεδα. Mm. Δηλαδή πλέον είναι... Επα... Επάγγελμα. Δηλαδή μπορεί να είναι καθαρά επάγγελμα το πράγμα. Είναι influencers, εγώ θεωρώ απλά του φαγιού. Ναι. Αφού πληρώνουν. Ναι. Ενώ αν είναι ένα εστιατόριο, και πριν να ανοίξει το εσωτερόν και στη φάση του food tasting, γυρεύουν γυρεύκουν food blogger. Εγώ τώρα, επειδή, όπως είπα, δεν πολλά ασχολούμαι με το Nuts Food World, mm -hmm. όχι επειδή δεν το αγαπώ, θα ξανασχοληθώ. Δεν έχω χρόνο. Α ε, ας πούμε, μπορώ να πω μια φορά την εβδομάδα να κάνω κάτι post. Mm -hmm. Και να ξαναθυμηθώ μετά από μια εβδομάδα. Παγιά 7 φορές την ημέρα. Ε, μέχρι και τώρα, έχω πολλού φίλου μου γνωστού μου, οι οποίοι να ανοίξουν εστιατορίο, οπουδήποτε στην Κυπρών, μπορεί να λέμε Σανίμ, μπορεί να λέμε Κοσιάδε, και ρωτούμε, ρε, ξέρει λίγου φούτι να μου πει, mm -hmm. ε, να του προσεγγίσω για να έρθουν στο food tasting, να βάλουν λίγα stories, λίγα posts κτλ. Και, στέλνω του κάποια accounts που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλά ε, και προσεγγίζουν του. Θέλω να μου πει, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον τότε ξεκίνησε πριν τον κορονοϊό. Επειδή ένα τεράστιο ποσοστό βρήκε ένα φορμήν τον κορονοϊό να το ξεκινήσει. Mm. Ε, Πήγαμε παραπάνω ώρα βασικά. Ε, θέλω να μου πεις επειδή κακά τα ψέματα όταν αν το εξηγούσες στο food blogging κάποιου μεγάλου ηλικιένου πάνω από 40-50 χρονών πριν 5 χρόνια που ξεκινήσεις εσύ φαντάζομαι ότι επειδή έχει ένα χάσμα μεταξύ μα. Ε, ποια ήταν η αντίδραση του, του, του παπά σου, του θείου σου. Δεν του μάτω ε, το, να σου πω. Ε, ε, παράδειγμα, ο παπά μου. Ναι, ε, τι, τι, τι. Πριν πέντε χρόνια. Ναι, όταν ξεκίνησε τον πράγμα. Επέριπεζε με. Επερίβεζε με. Σκέφτομαι να πηγαίνουμε σε εστιατορία. Όχι ότι φτιάχνω συνέχεια από του γονεί μου, με του μου σε εστιατορία. Ή σπίτι, μα ένα λεπτό, να Και να μου λέει ο παπά μου, γιατί δεν φκάλε, γιατί δεν μέσα σελίδα σου. Ναι, να πλέον μπορούν. να αντιληφθούν τι σημαίνει το πράγμα. απλά επειδή όχι, εμείς οι δύο και καινούργιες γενιές είμαστε πιο, πιο, εύκολο για μας να αντιληφθούμε που μπορεί να πάει το πράγμα επειδή γεννηθήκαμε ε, ναι. στην τεχνολογία. Ναι, ναι. Ο, υπός, εμείς μπορεί ούτε καν. Ε, και άλλοι πιο νεαροί γεννηθήκαμε στην τεχνολογία. Αλλά ακόμα και εμείς μπορούμε, να δεις εσύ γιατί το κάνεις το πράγμα. Μπορούσες να δεις ότι να πάει καλά το πράγμα. Ναι, αλλά να σου πω, ε, πριν πέντε χρόνια που ξεκίνησα, ε, εξ, ξεκίνησα εδώ για να κάνω εγώ save, α πούμε, κάπου. Mm. Τούτο λέτε εστιατόρια. Επειδή τάξει δεύκολα πολλά, επειδή αρέσει μου να ταξιδεύω. Και το πρώτο πράγμα που κάνω research είναι τα εστιατορία, πριν κάνω τα ξενοδοχεία. Απλά αρέσει μου, κάνω λίστε κτλ. Δεν ήθελα να τα έχω στο camera roll, με ήθελα να τα κάνω delete και όταν κάνω safe κάπου αλλού. Εξεκίνησε έτσι. Ε, δηλαδή, δεν έκανα bake, δεν έκανα cooking, speedy. Όταν όμω ήρθε το πρώτο lockdown, εν τω ε, μεταξύ ξεκίνησα εγώ το home baking. Mm -hmm. ε, και πραγματικά ξεκίνησα το επειδή δεν είχα τίποτα να κάνω. Ενώ δούλευε κάπου ναι. σπίτι για το Fuel House, ήμασταν ακόμα στα πρώτα στάδια με τη Μέλανη. Στις προετοιμασίες. Ναι, ήμασταν ακόμα στο research. Στο research. Ναι, ναι, ναι. Έχει mm. τώρα, δύο μισή χρονιά. Α mm. Ας ήμασταν στη φάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων, ήμασταν κάπου για μέ. Γιατί ε, έκαμε τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Έκαμε, νες ε, νες. έκαμε νες τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Ε, περιμέναμε να τελειώσουν, να να, 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 κάνουμε ένα άλλο meeting. Εμεί δουλεύκαμε για άλλα πράγματα, fitness consultants κτλ. Αλλά τέλο πάντων ήταν όλη η δουλειά που σπίτι. Ναι. Ας πει ήταν τέσσερις πέντε ώρες τη μέρα, ούλες τις άλλες ώρες. Άρα, ε, κι αμέ ξεκίνησα κι εγώ, χωρίς να το καταλάβω, να με βρίσκω στο σούπερ μάρκετ, με τρόλι, κι κάνω πράγματα, κι παίρνω σπίτι, κι κάνω μπέικ. Και στο τρεις τόματες ένα μήνα, δεν κατάλαβα ότι το στυλ μου, σαν Nuts Food World, είναι healthy baking. Mm -hmm. Ενώ δεν θα κάνω ποτέ post, έκανα ψέματα, δυο φορές, μακαρόνια. Αλλά δεν θα κάνω ποτέ post, ψάρι, κρέα. Όπω κάνετε εσύ. Εν, απλά εν, εγώ δεν ξέρω να μαρέψω. Εντάξει, εμ, εμ, είμαι, εμ, healthy home baking. Εντάξει, είναι μια κατηγορία μόνη τη. So, ναι, 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 ε, εμ, πράγματα. Εμ, πολλά, cioè, αν το πράγμα είναι εξελίξη το, το, το baking, εμ, σε πολλά σημεία είναι πολλά πιο δύσκολο από την μαγειρική. <coughs> Συγγνώμη. Ναι, εγώ βρίσκω την μαγειρική πιο δύσκολη. Ε, τι εννοώ. Ε, επειδή πολλοί ξεκινούν από το μηδέν, όπω εσύ,

τα πάντα. Nice creams, γκρανόλα, eh, ο παπάς μου τα τρώει. Ό,τι και αν το διούσα, σχήμα, ό,τι και αν ήταν, αλλά μου ούλα έχουν την ίδια γεύση. Επειδή healthy baking. Ναι, αλλά... Ναι. Για κάποιον μεγάλο. Ε, Καταλάβες που πάει στον ουφαρό. ναι. Και μάθαμε με την κανάστη. Ναι, και τα παραδοσιακά τα γλυκά. Το ναι, ναι, όσον και τα έχουν τη διαγεύση. Ναι. Και ε, λαλό έχουν όλα τη διαγεύση, ενώ δεν έχουν τη διαγεύση. Σε τρεις του πρώτου lockdown, επόρωσε εν τσιμελάνι. Και Και ήταν ένα πράγμα το πρωί τη νύχτα, έκανα πράγματα. Η κουζίνα πρέπει να τα χαμό. Ναι, και κάτι πιο χαμό. Πρέπει να το ενώ μέσα σε ένα σπίτι τώρα το κάνουμε κάτι δημιουργικό, ναι. Yeah. Ε, τρώετε καλά. Yeah, <laughs> ε, καλά. <τρώμε> Όπως <laughs> ούλοι μας. <laughs> ε, τρώμε πολλά καλά. μας στο, στο, πρώτο lockdown. Ε, um, μας, ναι. Το πάντως, το, το home baking, ε, είδα το και ότι όσα, όσα του κορονοϊού είναι πολύ που έκαναν... Ενώ βλέπεις, άμα μπεις στα Instagram που ξεκινήσαν πρόσφατα τα τελευταία δύο χρόνια, ε, ένα πολλά μεγάλο ποσοστό είναι baking. Ναι. Επειδή είναι πιο, πιο έτσι, μπορεί να το κάνεις και με παρέα, ε, μπορεί να πιάσεις έναν κάτω και να κάνεις ό,τι κέικ θέλεις, να κάνεις ό,τι μπίσκιτς θέλεις, Αισκριμ, cream. Ice cream που, που, τα, που τα κάνετε, είσες... Όχι, δεν ήταν κάτι. Blender. Α, έκαμε το σορμπέ, ας πούμε. Ε, ναι, σαν το, ε, σαν το μείγμα. Έτσι ναι. ε, πένε peanut butter, maple syrup. Ε, έτσι πράγμα. τα υλικά του τα είναι και μέσα σε Και mm. έλθει πάλι. Ναι, και μετά πάλι στο Κατάλαβαν, Ε, ναι. Ή που το τρώεις, βγάλεις ο λιόντζιν το σαντινάμμο. Εν healthy παγωτό. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, σίγουρα έναν παγωτό κανονικό, δεν μπορεί να healthy. Ναι, δεν μπορεί να healthy. Δεν έκανα ποτέ μου, πώς πάθησα. Είδες ποτέ τι περιέχει έναν κανονικό παγωτό. Όχι, αλλά τι άλλο σου πω, θέλω να ξέρω. Ναι, είναι παγωτό μπορεί να παρασυστώ και να φάω ολόκληρο μπουτί για να με το πάρω ειδήσι. Ναι. Λοιπόν, mm. παίρνουμε λίγο με το home baking. Mm. Ε, Πιστεύεις ότι επηρεάστηκε που την, προηγούμενη την ασχόληση που είσαι στο Λονδίνο και ξέρω, είδε, είδες κάτι που, που επειδή κάποια φορά τα trends του home baking, του home cooking, του mm. food blogging κτλ. Μπορεί ίσω να υποσυνείδητα, επειδή όλοι ζήσαμε στην Αγγλία, όλα τα trends και μέσα πάμε πιο ξεκινούν πιο γρήγορα από την Κύπρο. Τα πάντα. σω υποσυνείδητα να είδε μέσα που δουλεύει το τρέντ, και να είδε ότι γιατί να με το ξεκινήσω εγώ. Δεν ε, ε, ξέρω αν επηρεάστηκα από το Λονδίνο. Ε, ε, είναι, μπορεί και ναι. Μπορεί πω είναι και ναι. Αλλά είμαι σίγουρη. Σίγουρα από το τι επηρεάστηκα από το Instagram. Δηλαδή, έτσι, ένα μήνα πριν το COVID, και μέσα στο COVID, ε, το δικό μου το Instagram ήταν bombardized, επειδή έκανα follow, ξέρεις που σου βγάλει randomly accounts, mm -hmm. με reels, με πράγματα κτλ. Mm -hmm. Follow, 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 follow εγώ σελίδε. Άρα κάθε νύχτα με πήραν να ζημιό. έθωρουσα συνταγές, έκανα save, κάπως, φαίνεται τέλεια τούτη, φαίνεται τέλεια του. Ναι. Φαίνεται τέλεια το Ξυπνούσα το πρωί, έκανα τις δουλειές μου και κατά το μεσημέρι, ένα απόγευμα, σούπερ μαρκέτ. Έκανα πω, να κάνω τσινταθιό. Άρα μπορώ να πω ότι ήμουν πιο influenced που, που το Instagram. Ναι που accounts, uh, κατάλαβες, των ας πούμε 30-40 χιλιάδων και πάνω. Ναι. Ας πούμε, η αγαπημένη μου, μπορώ να σου πω ότι τα τρία τέταρτα των συνταγών που έκαμνα, δικά της, είναι μια που yeah. τη λαλούν Danish Healthy Eats. Danish Healthy Eats. Οκ. Okay. Ναι. Τούτη... Ιδανέζο, φαντάζομαι. Ναι. <laughs> <laughs> και okay. κάνει τέλεια healthy, ναι. healthy recipes. Εν απίστευτον το ότι... Δι μπορείς να πάει σε έναν τόπο και να φάεις κάτι που όντως και να είναι πάρα πολλά τέστη yeah. ε, και με ξύπνα πράγματα, mm. Yeah. δηλαδή ingredients τα οποία, ας πούμε, εμένα στην οικογένεια αρέσει και τους πολλά το χαροπόμελο. Μισό το. <april> ε, και, και εγώ, <συγκλ> και αλλά έψαξα μια φορά με τα hashtag, και γενικά με, τα, τα social media, κάνουν απίστευτα πράγματα. Μα με το χαροπ. Ναι. Κάουνουν, ούτε εμένα μ' που μπορούν να οικονομήσουν πολλά ε, το μέλι, το, το κάρο, το, τον κρανόλα το butter, που πριν, το πίνα μπατρέμουν να κάνεις τα πάντα. Εντάξει, σήμερα κάνουμε εμείς κάτι, κάνουμε η Ιωάννα κάτι τέλειο με, με peanut butter. Άρα, με πολλά απλά ingredients μπορείς να κανοποιήσεις και το γίνον που θέλει μόνο παχυντικά, mm. το γίνον που θέλει και healthy. Mm. Εσένα το healthy lifestyle είσαι στο πάντα ή όταν ξεκινήσει να, να έχει την ιδέα του, του γυμναστηρίου με το home baking και συνδυάζε το με fitness, πώ <συστηρίζει> ναι, Όχι, oh, είχα πάντα. Mm. Είχα το που πάντα. δεν ε, 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 ξέρω πόσο πίσω πρέπει να πάω για να σκεφτώ, αλλά σίγουρα πρέπει να ήμουν. Πρέπει να έκανα, ας πούμε, A-levels. Δηλαδή, ήμουν, mm. Πόσο χρόνο ήμασταν να έκανα A-levels, 18. <συστηρίζει> ε, πιο πριν λόγια. 16. Ε, 16, 17. Κουτσιάμε. Ναι. με ότι ας πούμε, μπορεί οι άλλοι να παραγγελάν, ξέρεις που σκευάζαμε νουλί μαζί για τα A-levels e και παραγγελάμε φαγιά, μπορεί να παραγγελάν άλλοι πίτσες, παραγγελάν άντως. Εν είμαι του healthy, του ανορεξία, εντρο, γίνω να είναι σωστό, πρέπει healthy. Ναι, αλλά το healthy... Ε, ναι, 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 ναι. απλά και λέω τα πιο λες, τηγανιτά, καταλάβες. Καλά το κάνεις. Τούτον, naturally. Okay. Οκ. Εντάξει, κάποτε όμως εσύ είναι να κάνεις και το το cheat meal σου, ε, ναι. να πάεις Ναι, και κάνω ένα... και παραπάνω από έναν να κάνω πολλά, έτσι, boom βαρετά. Ε, μα η στιγμή που κάνεις, πρέπει ναι. ε, να κάνεις. Ναι. Εντάξει, είδα πρόσφατα, έβαλες πού είναι που πιέτε, το θυμίζω τώρα να το πω. Ε, πιέτε, και έβαλες ένα story που... Ε... Κύπρο. Ναι, έφατε πάρα πολλά, πιέτε, σε μια pub Α, ah, στο Nights Pub. Ναι. Ξέρεις Επιέναμε πολλά τα Ναι, επιέναμε πολλά τα Και πρόσφατα ένας φίλος μου και εξακολουθεί να είναι τέλειο το φαΐ. Και μια ήθελα στην ώρα τέσσερις, που από ώρα, Και επειδή το night's pub είναι για breakfast, lunch, dinner, συνεχόμενο ευκαιρία night's pub. Πραγματικά, Εντάξει, φύγαμε λίγο το θέμα του homebacking, αλλά μοιράζει. Έτσι είναι τα podcast. Οι pubs είναι που τα εμένα μου Εγώ ανεμίνεις κα Αγγλία μόνιμα, ανεμίνεις κα Αγγλία μόνιμα, ή τέλος πάντων και Ολλανδία και πολλά ώρα, και γενικά στην Ευρώπη, ήταν να γυρίζω κάθε εβδομάδα να παίρνω σε μια pub. Ναι, άμα είναι καλό φαΐ, Απλά είναι εντός οι πολλές pubs μεγάλο φάι στην Κυπρό. Μπορώ να σου πω είναι οι μόνοι. Εμέτρημένες. Εμέτρημένες. Έχω κάποιες άλλες που έχω απόψη μου, αλλά εμέτρημένες. Ε, αλλά, ξέρεις, εμένα προσωπικά άρεσε και να πάω σε μια pub και να φάω pub food μόνο. Τι είναι pub food για σένα. Να τσιώσεις. Μπέργκερ. Εμπέντε πράγματα μάστ. Μπέργκερ. Φίσιον τσίπς. Α, φίσιον τσίπς κάτι σε πάει. Steak pie, whatever, shepherd's pie, whatever. τι άλλο, ribs, ναι, θα το έλεγα. Πάμε τον Berger. Τι άλλο. Τα ribs του, Night's Pub είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ωραία. είναι φάμε. στη Λάρνακα μου κάνει πολλά ribs. δεν που τη Λάρνακα έχω ιδέα. το πήγαμε στο... Είναι στο γυμναστήριο να το υιοθετήσετε. Εσύ, σαν, σαν ε, Ναταλή, mm. πώ εκατάφερε ή πώ ε, προσπαθεί να το καταφέρει, επειδή είναι συνεχόμενη η προσπάθεια, να βρει τον balance. Επειδή mm. φαντάζομαι, αρέσει να το τρώει έξω, να το τρώει και όχι έρθει. Να πάει στο γυμναστήριο, μετά το γυμναστήριο, πεινά, δι, δι, διψά. Πώ το διαχειρίζεσαι, εσύ. Βασικά, το τι προσπαθώ να κάνω, δεν το, το καταφέρνω πάντα αν κάποιο το καταφέρνει πάντα, θεωρώ ότι ε, μποτικά που ζει. Απλά το ότι προσπαθώ είναι μέσα στην εβδομάδα μου, τι τέσσερι που εφτά μέρε, να είμαι σωστή στη διατροφή μου. Τι εννοώ σωστή, να έχω ένα σωστό πρόγευμα μεσημεριανών, βραδινών, να γυμναστώ και να με φάω. Είναι δίαιτα, είναι γίνει η ίδια τροφή. Έχει για τους κτλ. Τις άλλες τρεις μέρες, είμαι, πιο ελεύθερη. Δηλαδή, μπορεί μια από τι τρει μέρε να κάνω το λεγόμενο binge eating. Mm. Το binge eating είναι πάρα πολύ κακό. Είναι ένα πράγμα το οποίο ε, σιγά σιγά με τα χρόνια σαν ζωτό. Mm. Ε, σα ζωτο το. Mm. φάσεις πολλά binge, eating. Δηλαδή, πέντε έξι μέρε ήμουν στρατιωτάκι. Ε, και έφτανε η έβδομη μέρα. Το ε, χάνε τον έλεγχο. Ναι, τον έλεγχο. Μα σε ότι δεν ήταν healthy. Mm, no, no, no. Ε, την επόμενη ημέρα Εφού σκορνεί το σώμα μου, κατά κράτηση χρόνου, έφυγα σπιράκι. Αφού παθαίνει, σοκ ο οργανισμό σου. Ναι. Έτσι, μια έτσι, μια απέρα πιο balanced. Mm. Για αυτό που πριν πρελήνει, είπα σου, πάντα πρέπει να υπάρχει balance. Του είπα ότι αυτό που είναι το balance πρέπει να το κάπω ratio 4 μέρε με 3. Δεν mm. σημαίνει πράσινε εγχόμενε. Απλά, αν μια μέρα. Ναι, 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 μπορεί το κάνει πολλά λόγια τη αφή μου. Αν μια μέρα, πάει πάρα πολλά. Την επόμενη, φάει καλά. Είναι πολύ δύσκολο να φάεις πολλά την μια μέρα, την επόμενη να ξυπνήσεις motivated και να πεις «Α, σήμερα να φάω καλά». <συσκολά> είναι πολύ δύσκολο. Απλά νιώθεις πιο καλά μετά. Εντάξει, είναι τον που το λαλείς, επειδή εγγεμόσαν ο εγκέφαλος μας με φωτογραφίες και βίντεο που φαγητά που είναι χελθή. Mm. Και φουτ, food bloggers οι οποίοι, όπως κάτι που είναι κακό σήμερα ημέρα, πουλά. Ευτυχώ τα τελευταία χρόνια και το έχει να πουλά πολλά. Αλλά είναι πολλά όμορφων που το εσύ ότι προσπαθεί και εσύ σαν φούτμπλο και να με. επειδή στην ηλικία ακολουθούν κάποιους στο Instagram. Είτε είσαι είτε είσαι 5.000, 10.000, ότι η Κίνα τα μωρά. Δημιουργούν τους, τούτα τα pages, κάποια πρότυπα. Είναι ωραίο, να, είναι να ακούμε, και εσύ που το δαρίζω, ότι ναι, να φκώ έξω να φάω, να φκάμω τον πιτζιντινγκ, μια, μια, μια φορά την εβδομάδα, μια φορά τον μήνα. Μπορείς και παραπάνω, μπορείς και φορά την Ναι, αλλά... Το όμως είναι λάθος. Εμπέρα κάμουν κανένας Ναι, ναι, σωστά. Cheat. Ναι, Εγώ να ήταν τεράστιο λάθος. για να κάνεις, είναι. Βασικά, non-stop. Ήμπρα ξυπνήσεις το πρωί <σορίζοντα> να πάω να φάει στα ολόκληρη. Και μετά από ένα ώρα να σε κάπως θέλω ακόμα κάτι. Και <σορίζοντα> φάει <σορίζοντα> <σορίζοντα> και μακέτο τσιπς. μετά από μισή ώρα θέλω ακόμα κάτι. και Μετά από μισή ώρα θέλω κάτι. Είναι κάθε μισή ώρα τρώεις. το πρωί είναι στη νύχτα. Non-stop, non-stop. Γεύμα το μεσημέρι, μετά παγωτό. Μετά από το παγωτό ναι, να το Όπω και το cheat day, που το cheat day είναι το binge eating, αλλά σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Ναι, 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 σωστό. Εντάξει, είπα σου, εγώ θεωρώ το ότι εγκαλάτσε σαν community, αν μπούμε ότι είμαστε σε ένα community του food blogging. Στην Κύπρο είναι μικρό, αλλά στον κόσμο είναι μεγάλο. Εγκαλώ να, μέσα από κάποιε τέτοιε συζητήσει να, να φγαίνουν κάποιοι. Τα συμπεράσματα. Ότι ξέρει να πάω να φάω, να κάνω την παρανομία μου, αλλά οκ, okay είναι όλο το θέμα του post και το ε, πράγμα και μια healthy ε, ζωή. Μια healthy καθημερινότητα. Ωραία, άρα εσύ το θέμα του healthy lifestyle είχε σαν Ναταλία πριν καν, να ξεκινήσει το concept του, του, γυμναστηρίου, ναι, που θα, παγιά, Ναι, είχα το πάντα. Στο γυμναστήριο προσπαθείς σαν Ναταλία να μεταδώσεις το, το μήνυμα και στους ε, πελάτες. Κοίτα, στο Fuel House η φιλοσοφία είναι ότι έρχεται ο πελάτη, κάνουμε τον check-in, δούμε τον πετσέτα, και μετά από 5 λεπτά, 4-3-2, εξαρτάται πόσο last minute έρχονται, μπαίνουν και κάνουν workout. Φτιάχνουν έξω, είτε που έχει κάποιο που μηνύσκουν, επειδή έχουμε το refuel bar με τα shakes μα, mm -hmm. που μηνύσκουν πάνω στον bar, που έρχονται και μισή ώρα, είτε που ή παραπάνω, φεύγουν αμέσω. Ε, άρα, γιατί. Το είπα τούτον, δεν έχουμε το chance να μιλούμε με όλου του πελάτε In depth, και να δούμε τις συζητήσεις. Mm. Ε, οι παραπάνω συζητήσεις, οι παραπάνω απορίες που έχουν όλοι οι πελάτες και από check-in και μαυκού μου την τάξη και τα λοιπά, είναι περί γυμναστικής. Δηλαδή, πώς μπορώ να συνδυάσω εγώ ε, τα τρία workouts που προσφέρετε. το bootcamp, το boxing και το just lift, ε, παραπάνω από τις ερωτήσεις τους. Ε, το περί διατροφής, ξεκίνησαν έτσι λίγες ερωτήσεις λίγο πριν το καλοτσέρρι, που είναι λογικό, ε, πριν το καλοκαιρινό, ναι, 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 ναι. ναι. Και δεν είναι μόνο εμένα που ρωτούν, εμένα ρωτούμε κοπέλε που έχουν τον αέρα μου και τα λοιπά. Ε, ρωτούν πάρα πολλά για του γυμναστέ μα. Ε, γενικά, ναι, γυμναστέ συμβουλεύουν του και τα λοιπά, με τη γνώμη του. Ε, αλλά το τι λέμε σε όλου είναι ότι πρέπει να πάνε ένα διατροφολόγο, ξέρει να σε καθοδηγήσει καλύτερα από τον οποιοδήποτε. Ε, ναι. ε, Επίση, η φιλοσοφία μα στο Fuel House, που το είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι ας πούμε σπάνια μιλούμε για calories στα posts μας στο Instagram και τα λοιπά. Ενώ πραγματικά έναν, έναν fuel house class κάνει burn 600 με 900 calories. Επειδή hmm. it's very intense. αλλά δεν το λαλούμε. Ενώ άλλα τούτου του είδους gyms στο εξωτερικό λαλούν το. Ας πούμε, join us, to burn, πλα πλα πλα. Εμάς δεν μας αρέσει επειδή δεν είναι ωραίο να λαλείς το άλλο γυμνάσιο του για να χάσεις καλόρις. Ναι. Γίνεται ε, λίγο σαν obsession μετά. Ναι. Ενώ είναι γυμνάσιο του για να νιώσεις καλά μόνο εαυτό σου. Και μετά να σου πω πώς <laughs> ναι, ελάβεις... <laughs> <y, και> <laughs> έχασες. Και Ναι, να καταλάβεις να μας στάσεις. Μόνο σου κάτω. Άρα η μέλα είναι και πολλά έντονη παστούτο. Δηλαδή έχουμε το έτσι σαν μότο του μπραντ. Είναι πολύ ενδιαφέρον. που Άξω το μέσα στις ερωτήσεις που ήταν να σου κάνω. Το, που ήταν να μιλήσουμε για το, fuel, για το refuel bar. Ότι είναι η γράφη. θερμίδες. Τα shakes μας. Ναι. Είναι η γράφη. Είναι η λεπτομέρεια μεν. Αλλά όντως, επειδή πολλοί απαιτούν να ξέρουν το κάθε τι μπορεί να φάσει, ρωτούν μα. Πολλοί το λέμε, του έχουμε τα γραμμένα. Απλά επιλέγετε να μην το δείχνετε. Επιλέγουμε να μην το δείχνουμε, επειδή όπω είπα, θέλουμε να του δείξουμε ότι είμαστε πολλά calories oriented και να γίνονται τσι πελάτε. Δηλαδή, το πράγμα είναι τόσα calories. Τι σχέση έχει με πόσα calories έχει. Είναι healthy, είναι πρωτενη. Μόνο η πρωτενη που έχουμε, η οποία είναι vegan ονομαζέται Hermosa και έμπου την Αγγλία. Mm. Είναι εξαιρετική, βήγαν πρωτεΐνη. Σπάσαμε να τη φέρουμε, ευτυχώ που τα καταφέραμε. Ε, δεν σε φουσκώνει και τα λοιπά. Ε, να δοκιμάσεις σε λίγο. Να δοκιμάσω. Ε, η πρωτεΐνη μόνη της είναι 135 καλόρις. Ναι. Αν βάλεις και το γάλα... Ε, hey, πόσα, βάλ... πόσα, γραμμάρια βάλεις για να 130... κάνουν 30. Ένα σκούπ. Ένα σκούπ. 30 γραμμάρια. Mm. Ε, να βάλεις και το γάλα σου, τα οποία λέμε στα γάλα, vegan είτε coconut milk, είτε soya milk, είτε almond milk, είτε chocolate soya, chocolate coconut soya, the list goes on. Ε, βάλεις το γάλα, ένα άλλο 50 καλορίες, να βάλεις μια μπανάνα, ή μισή μπανάνα, ένα άλλο 50-60 καλορίες, και να βάλεις λέω σε ένα shake παράδειγμα τώρα, ένα, ένα uh, tablespoon peanut butter, almond butter, cashew butter, που είναι περίπου 100. ειναι ε, ε, το shake το 400 καλορίες. Κάποιος θα πάνε το ακούσει. Πολλά ρίζονα πολύ για μένα. Ναι, κάποιος θα να 400 είναι πάρα πολλά. Είναι το τι κάνεις με τα καλόρια, τι πιάνεις. Ναι, το, τι καίει το σώμα σου μετά που μια νητσένη γυμναστική. Αφού οι σου σου που όχι διαφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα με που είπες, αλλά Οπότε, και να το κάνουμε. Ζούμε σε έναν κόσμο που κάποιος που θέλει να χάσει κιλά mm. πρέπει, πρέπει να σκεφτεί ακάλωρες. Που τη μια μέρκα. Δηλαδή, αν δεν σκεφτεί ακάλωρες, αν, δεν είναι σε deficit που oh. ε, θα χάσει κιλά. Ε, θα χάσει συγγνώμη. No. Που τα που ξέρω, φυσικά. Αλλά που την άλλη, ναι, πρέπει να ξέρεις πώς χάσεις, θεμίες, εσύ, ένα, shake, ένα', bar, ένα whatever, ένα <συσκλουσίες> <συσκλουσίες> Αλλά είναι obsession. <συσκλουσίες> 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 <συσκλου> Γι' αυτό έχουμε και τα, και τα γραμμένα. Ναι. Επειδή έχει κάθε δικαίωμα πελάτη να ρωτήσει πόσα calories είναι και να ξέρει. Πρέπει να το απαντήσουμε. Ναι. Ε, Επίση, το refuel bar μα είναι χωρισμένο σε τρει κατηγορίε. Είναι το chocolate refuel, που σημαίνει μπαίνει πρωτενη σοκολάτα. Mm -hmm. Είναι το fruit refuel, που μπαίνει πρωτενη βανίλια. Και είναι το classic refuel, που είναι τα τέγια απλά. Τα τέχη απλά, δηλαδή είναι πρωτενη με κάποιο vegan γάλα ή πρωτεΐνη μαζί με coconut water. Okay. Water, ο milk. Ναι, το μόνο που έχει coconut water. Ah. Ε, άρα, τούτη που. Ένα μα πούνε, είσαι. Ποιο είναι η. Τούτη είναι η στάνταρτ ερώτηση. Ποιο, ποιο έχει τα πιο λίγα ε, κατευθείαν, καθοδηγούμε προς προ το classic refuel. Ε, είναι απλά πρωτενη με ένα liquid. Mm -hmm. Ε, και το τι ξεκινήσαν τώρα να κάνουν πάρα πολύ, πιάνουν κάποιο που τα classic refuel και they add πραγματα γιατι επειδή δηλαδή έχουμε add-ons. Ας πούμε μπορεί να κάνουν add blueberries, strawberries και τα λοιπά. Μπορεί να κάνουν add butter. Αλλά ναι. Έχει ας, πολλές επιλογές. Ναι, το πιο popular είναι το size zero, που τα classic refuel, που είναι coconut water με vanilla protein. Δηλαδή νερό, mm. Ναι. protein, mm. και το coconut water είναι πολύ λαγινό. Ε, και προσθέτουν blueberries. Είναι πολύ λαγινό. Να σου πω. Να κάνουμε ένα πόσο να φέρουμε. Να mm. φέρουμε επειδή μιλάς μου για τα, τα σούς. Ναταλία. Ναι. όταν, όταν είπες ότι δεν να φέρεις shakes, νομίζω να φέρεις ένα δυο ή τρία, αλλά μετά αξίασα ότι είναι τεράστια. Ναι, ήταν να φέρω πάρα πάνω, αλλά δεν είχα τρόπο να φέρω. Όχι, είναι καλά. Είναι καλά. Ε, τώρα να, με βάλεις να κάνω δοκιμασία. Ναι. Ε, τώρα, στήλα, η ευσυγνωσία. Για ψυχγνωσία. Αν, αν είμαστε ποτέ... σε διαγωνισμό θα ρωτήσω στο Μάστερ Σεφ Πογκάμνων και λέει κάθε φορά που έχει, λέει ότι είκοσι που βάλουν, είκοσι εγκριτίαντς, άτε να βρεις καθικιό. Εγώ ούτε ένα. Ευτυχώς... Δεν εντάξει... το έχεις ούτε εσύ, ούτε εγώ το έχω. Εντάξει, έχω το, αλλά εξελίξω δηλαδή Πιστεύω, ας πούμε, κάποιοι φίλοι μου, και η γονή μας και η Ιωάννα, εγώ δεν να σίγουρο ότι θα έχω έναν τόπο. Δεν τα σίγουρο ότι Ναι, ούτε εγώ. Η ρόκα, μπορεί λίγο τη ρόκα, λίγο το 100, και πρόσφατα έκανα φαλάφελ και 100, να πιάω Μέχρισμα, πολλά. 100, 100, 100, πολλά ωραία έτσι. 100, 100, 100, που 100, 100, το πράγμα. Ε, ναι, τα βασικά μπορώ να τα ξεχωρίσω, mm. αλλά πάνε You will get there. Part time will get Να κάνω γεύση γνωσία στο σούπερ μάρκετ, να πιάνω ένα κοφκόρια δοκιμάζω. Να πιάνε με ναρκόμ. Αν με φέρουν το security, να με βγάλουν Λοιπόν... Που μπορεί να ξεκινήσεις, που δαμε ή που βοηθούν. Που κοντά Τελεία, έλα. Λοιπόν, να με δω τι γράφει δηλαδή. Κοίτα, βασικά τα ονόματα που καταλάβεις Ας

Είναι πολύ φανερό όμως τούτο. Είναι το πιο εύκολο. Είναι μπανάνα. Μπράβο, και μπανάνα. Ευχαριστώ. Ένα ingredient μόνο είναι υπηρέσιο. Πάμε μπαρακά. Α, πέμω το. Τι ήταν το άλλο. Almond butter. Almond butter. Τούτα είναι για την το ξαπώ το λέγεται εκείνο. Chocolat. είναι άλμο... Ναι, είπαμε το όνομα του. Chocolat. Άρα, Almond butter, coconut και chocolate uh, protein powder. Ναι. Και nice. Εν το healthy, λαλουμένουμε το, ας πούμε, εν η healthy bounty μας. Επειδή mm. mm. έχουμε και έναν άλλο να πλένει το εφερά. Ποιος το... το sneaky. Όχι. Oh, το oh. sneaky, λαλουμένουμε ότι είναι σαν η healthy sneakers. Εσύ πίνε. Εν banana, peanut butter, chocolate, uh, soya milk. Μάλιστα. Τούτον, να μην δω πάλι τη γραφή. Και να δεις, λίγα blonde. Α, είναι ναι. τρία συστατικά. Έχει φράουλα. Και μπανάνα. Και μπανάνα. Φράουλα μπανάνα και βίγκαν βανίλα πρωτείν. Θα παρακατώ. τώρα πρότιμο το πρώτο, επειδή με λάτρεις του κόκκονατ. Ενάδα πιείτε ούλοι μετά όσοι είσαστε τα μεά. Ενάδα πιούμε. Να πιούμε. Το πρώτο είναι με λάτρεις. Είσαστε πέντε τυχαία. Τυχαία. Νομίζεις είναι τυχαία. Εγώ είναι τυχαία που έφερα πέντε. Λοιπόν, τούτον δεν πράξουν το χρώμα, δεν θα μέσα. Όχι, πρέπει από εγώ να εγώ. Πρέπει από εγώ. Η μάτσα είναι η σπανάζι. Σπανάζι. Mm. νιώσεις το όμως, δεν το νιώθεις. Λίγο. Άντε. Ah, η αλήθεια δεν μου το λάλεσαν αυτές τις επιλογές. Θα να σκεφτώ κάτι σε χόρτα, αλλά όχι σπανάζι. Δεν θα ποτέ σπανάζι μέσα σε πρότιν σέκ. Και όμως δεν το νιώθεις. Σκέφτω ότι τούτο είναι μπράβο, μπράβο, μπράβο. top 3, μέσα στα top 3 best sellers. Α, παιδί, τώρα που νιώθω το. νιώθω το πανάσι πολλά έντονα. Εγώ το νιώθω ποτέ, δεν εσύ και άλμον μπατέρ. Clever. Τι είναι άλμον μπατέρ, μπανάνα, σπανάσι. Μπανάνα, σπανάσι. Ναι. Βάλετε και σέλινο μέσα σε κάποια. Όχι, είναι να κάνουμε σαλάτα. Ε, περίμενε το εγώ, γι' αυτό που σου λέω. Σελέρι, όχι, όχι, να βάλουμε σελέρι. Βάλε, Τώρα να λίγα, όσο να κάνουμε λίγα καινούργια για Σεπτέμβρη, αλλά το σελέρι δεν ήταν μέσα στη λίστα. Τα Χριστούγεννα θα κάνεις κάτι να έχει χριστιανιάτικο. Pumpkin spice. Α, μόνα. Του να δω. Το το size zero που σου είπα πριν τούτο πώς το δεν είπαμε. The Great Hulk. The Great Hulk. Ναι, επειδή είναι Τούτο να βγεις τώρα το Εν το shake που έχουμε με τα πιο λίγα calories. Είναι coconut water What? με πρωτεΐνη. Mm. Τούτο είναι. Τούτο φαντάζομαι... Πόσα, ε, πόσα calories είναι το ούλο. Είναι 135 η πρωτεΐνη και περίπου 40 calories, πιο λίγο από 40 calories το coconut water. Τα 250 ml. Το πιάνουν το πιο αυστηρή. Ναι, και προσθέτουν να θέλουν φρούτα. Σε μια μέρα να το πιάνουν και να plus blueberries, άλλη μέρα plus strawberries, plus pineapple.

Μόνο blueberries. Μόνο blueberries. blueberries cashew butter και μπανάνα. Η μπανάνα θεωρώ ότι βάλει, βάλεις την... Ναι, απλά κάποια έχουν μισή μπανάνα, κάποια έχουν μια μπανάνα. Έχουμε κάποια shakes που δεν έχουν τίποτε μπανάνα. Mm. Ε, δεν είναι πολλά. Δηλαδή, που τα 13 shakes που έχουμε, νομίζω τα 4 δεν έχουν μπανάνα. Τα άλλα 5 έχουν μια μπανάνα, τα άλλα έχουν μισή. Mm. Αλλά πάλι ο πελάτης έχει το όψιο να βγάλει ό,τι θέλει και μπορεί να πει θέλω ένα Great Hulk without banana. Τούτα είπες ότι είναι ένα bestseller ή έχεις και που να φέρεις. Τούτο είναι bestseller, το Purple Haze είναι bestseller, το Great Hulk είναι bestseller, ναι και το Mauve. και το size zero απλά εντάξει δεν το θεωρώ bestseller, είναι απλά επειδή είναι το πιο healthy, low σε calories τέλος παντών. Άλλο bestseller είναι το sneaky, το οποίο δεν το έφερα για να σου φέρω το coconut, επειδή είπες μόνο αρέσκεις ο coconut.

βασικά, οποιοδήποτε είναι το shift του, που είναι ποτέ έναν άτομο, είναι πάντα δύο άτομα και παραπάνω, είμαστε just στο reception, just στο bar, είναι ενιαίος ο χώρος. Άρα, είτε που μπορεί να χρειαστεί να είμαστε στο reception, και άλλο άλλος να στο bar, είτε ανάποδα, δηλαδή, ούλον το shift περνάς και που τα δυο. Mm. Ε, άρα, ναι, κάνουμε τα ούλη. Ενώ εννοείς, οι συνταγές ανετικές μας ή ποιος Ωραία, τα κάνει. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ah, okay. Ενώ ποιος τα σερβίζαμε. Okay. Πες μου τώρα, πώ, yeah. πώς, πες μου 13 που έχετε. Δεκατρία. Και έναν στο Valentine's Day, το Cupid's Fuel, ε, το οποίο επειδή άρεσε τους πάρα πολλά, δηλαδή παραγγέλνουν το είσαι daily, αφήκαμεν το. Τι. Έχει ε, chocolate soya milk, έχει φινίκια, έχει, με φανταστείς φινίκια, δέκα. Έχει πιο μικρά φινίκια, Άχι. ενώ ναι, 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 ναι. Έχει φράουλα και μια κοταγιάνε σούπας κακάο. Mm. Το healthy το κακάο. Αυτά.

και είχαμε τα σχεδόν όλα έτοιμα για να ανοίξουμε τι πόρτε του Fuel House πρώτην ε, τον Οκτώβρη. Ε, η έφαση μα ήταν τόσο πολλά. Εννοείται στα workouts, οι γυμναστέ, οι τάξει, να είναι έτοιμο το Fuel House το οποίο ακόμα χτίζεται, ε, και ήταν πολλά πίσω. Που είχαμε πάρα μιλήσει τον μπαρ. Του είπαμε με τη μέλα, είναι οκ. Okay, Ούλο τον υπόλοιπο καλοσέρι, τα Σαββατοκυριακά, δεν θα πιένουμε θάλασσα. Ε, που επίγενναμε, δουλεύαμε τι καθημερινέ, non-stop, επειδή ήμασταν στην τελεγή ε, δεν θα πίνουμε θάλασσα και θα μηνύσκουμε σπίτι, στη μάμα μου πάλι, ε, να κάνουμε πειράματα με τα σέιξ. Ως παυκούν τα σέιξ. τα σέιξ βγάλαμε τα μόνες μας. Mm. Λαλότος δεν το, το πιστεύω, αλλά πήρε μας ανάμιση μήνα. Ανάμιση μήνα, δηλαδή πήρε μας πέντε Σαββατοκυριακά, ανώ οι έξι. Έρχονταν φίλες μας ξανά, ξανά του, οπότε αλλούσα, μπορείτε να τον τον δεν

Οπότε έκλειε τον ΟΜ το Σάββατο, η ώρα σέλης, και την Κυριακή, η ώρα 4. Ε, ο και το तεκλεισα, θέλω ένα μπλέντερ σου. Και αφού τον μπλέντερ του, και φέρνει στη μαμά μου. Ε, και ξεκινούσαμε τα τράγια, α πουμε πούμε, 10-11 νύχτα. καθαρίζαμε τα και πίσω Ω δικά μα τώρα στο Fuel House. ναι. και επειδή καταλάβαμε ότι θέλουμε κάποια βοήθεια, Κάποιο φίλο του Θεοδόρου, ο οποίο είναι και σεφ, ε, συστήσε μα έναν άλλο φίλο του, ο οποίο είναι ο υπεύθυνο για το μπαρ. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει να κάνει με χυμού, σμούδη κτλ. στο Πριντσιπότη στην Μηγόνο. Εμιλήσαμε ε, του, ε, βοήθησε μα αρκετά. Ε, καθοδήγησε μα, λίγο πόσα παγάκια χρειάζεται άμα βάλει φρούτα, επειδή mm. παίζει ρόλο. Ναι, εν βάλει τέτοια παγάκια σε ούλα. Ε, και ξανασυνεχίσαμε με τα trials μας και μετά από περίπου ανάμιση μήνα ε, καταλήξαμε σε περίπου 20 shakes, ήταν και τα 20 τέλεια, αλλά κοιμάσαμε πάνω από πούμε 40, και καταλήξαμε σε 20. Και όπως ήταν τα 20, επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλο το μενού να είναι 20 shakes, είπαμε νοκιάς mm. και αλέξουμε τα καλύτερα 13, mm. Τα λεφτά 7 έχουμε τα φυλάμενα τα, τα recipes και τούτα που μάλλον είναι να βγάλουμε τώρα το Σεπτέμβρη τι κατηγορίε ε, είσαι στην αρχή, έτσι, με στο Όχι, ούτε τι κατηγορίε. Πολλά καλή ερώτηση. Ούτε τι κατηγορίε. Απλά ναι, θέλαμε να έχει πολλά φρούτη, θέλαμε να έχει πολλά τσόκολατσι, <σκαιτου> να έχει και ένα με κανέλα που υπάρχει, το Σίνα Μπομπ. να τα, ναι, να τα ούλα. και μετά από όσα μα αρέσκαν, μα ήταν κάπω οκ. Okay, τέλειον τούτον πάει στα σοκολατένια. Τέλειον τούτον πάει στα φρουτένια. Θεωρεί ότι. Όχι, θεωρεί. Βλέπει ούλου ένα 90% που φεύγει από το κλάσμα να πιάνει μετά. Ή όχι τόσο πολλά. Ε, μπορώ να πω ότι 4 στους 5, ό, οι τέσσερι στου πέντε, αν όχι οι τέσσερι, οι τρει στου πέντε πιάνουν shake, ναι. Okay. Άρα έχει ζήτηση. Είναι ένα part to επειδή είναι τόσο intense το workout, νιώθει ότι you deserve it, ναι, σίγουρα. Φτιάχνει που το. Φτιάχνει που το γυμναστήριο και θέλει να πιει κάτι που είναι refreshing. Και πιάνει. Απλά ο η παγίδα πιάνει. Η παγίδα είναι να, να επειδή είσαι ήδη εξουθενωμένο, να πιει το παρανούλο και μετά να πάει τσέξω να φάει. Επειδή... Ε, ε, Όχι, μπορεί να το κάνει. Ναι, απλά ναι. πρέπει να μην ξεφύγει μετά επειδή έπια ήδη την πρωτενη σου. Πρέπει ναι, να μην ξεφύγει. Ναι, απλά δεν σε κόφτει. Δεν θεωρείται όμω meal replacement. Δεν θεωρείται. Ε, ναι. Ειδικά τα, τα, classic refuel, τα τρία τα τέχει απλά, όπω το size zero και τα άλλα θκιό, για, για όνομα του Θεού είναι meal replacement. Τι είναι ένα κανονικό σνακ. Με, τα ονόματα, επειδή κάνετε πολλέ δοκιμέ γευστικά. Και μετά σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Με, τα ονόματα ήταν έτσι on the spot που ευκάλετε ή είχε μελέτη να σκέφτε. Τα ονόματα ήταν το τελευταίο weekend που γίνανε τα τέτοια τελευταία trials. Που είπαμε, οκ, σήμερα να αποφασίσουμε και ποια είναι να τα σκέφτε να μπουν πάνω στο μενού του ναι. refuel bar. Ε, ήταν οι κολλητές μου σπίτι μου οι οποίε είναι πολλά creative ο εγκέφαλο και των τριών. Ε, και έπια κόλλα και περνά. Εύκαλα τα shakes τα οποία είχαμε ξαναγάμει για τελευταία φορά. Και δοκιμάζα μενούλε και λαλούσα μενούλε με έναν όνομα. Και έγραφα το καλύτερο που άκουγα. Με λένε μια κάτι, άλλη κάτι άλλο, ναι άλλη κάτι άλλο, ναι εγώ κάτι άλλο η Μέλλαν έτσι ήταν τζαμέτζι την μέρα, κάπου ήταν, ενώ μπορεί να ήταν ξέρω, ήταν τόσο, η αρφή δεν είχε άλλο το θέμα shakes, που ήταν κάπως κάνει ό,τι θέλεις. Εγώ γι' αυτό που είναι απλά, φίλες ή που για ένα Ναι, ναι, απλά κάτι άλλο. η κοπέλα που δουλεύει σπίτι μου, 20 χρόνια και 15 χρόνια, Έναν άλλο. Ενώ επειδή η το nice. μου έτσι, very nice. Oh, I'm Basha now. Basha, Basha. So this you don't get Basha. την πρωτεΐνη. Απλά οι φουσκώσες. Επειδή πιες έξι. Επειδή... Anyway, και λαλούσαν όλες πέναν όνομα. Και έγραφα το πιο ωραίο. Έτσι εξηγήκαμε στα όνοματα. Ενώ ναι, πήρε μισή ώρα. Στον το Λίκα το Γελένη Τρεβιζαδάκη, μια κολληδί μου. Επειδή? Ε, νομίζω επειδή έχει μπανάνο και φράουλα και φτιάχνει ροζ. Απλά ah. έχει τα λίγα λεπλόν το έργο. Ναι. Ναι, ναι, απλά επειδή είναι ροζ. Οκ, why not. Ναι. Άρχισε πολλά η ονομασία του Ναι, το Χαλκ, ποιο το φκάλε, νομίζω ότι το Χαλκ και Ελένη. Εσύ Εγώ Οκ, τούτο που πίνω. Το οποίο σκέφτομαι αν έπρεπε να αφκάλω σε ζύρο, επειδή εντζελίων. Τι. Α, το απλά οποίο είναι η φιλοσοφία σου. Αλλά δεν πειράζει. Αλλά ο, ο λόγο που τα αφήκαμε είναι επειδή είναι just you. Είναι το πιο healthy anyway. Ναι, ενώ πρέπει να το φιλοσοφίζει πολλά κάποιο για να το σκεφτεί όπω σου το είπα εγώ τώρα. Mm -hmm. Γι' αυτό και αφήκαμε το. <συμφίσαι> το, το. Ε, το chocolate. Έτσι ε, μου με κάποια άλλη το έφυγα λένε το Purple Haze. Anyway, έφυγαν όλα τα σποτ. Μισή ώρα έφυγα λένε τα ονόματα. Μισή ώρα. Ναι, απλά είμαστε όλες πολύ creative. Τι ώρα. Καλά, γίνονται όλα τα... Πώς η ταπέλα, εντός το το poster, το που το γράφει πάνω για να βάλεις καινούρια Δεν τα Να ή ξανά καινούργια. Όχι. Επειδή δες, αν το δεις πάρκ ξανά, ούλα τα έναν ένα. Α. ένα, βινιλιον το οποίο κόλλησε bar. ένα το οποίο ξεκόλλησε. Ξεκόλλησε. Γράμμα, 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 γράμμα. Άρα, να ναι, ah. 네, ότι θέλεις κάμνης. Κλέβερ, κλέβερ. Ο ετούτο με τα shakes είναι ε, 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 πάρα πολύ έξυπνο και νομίζω, επειδή είχαμε τόση συζητήσεις και άλλες σου λίγων ιδέα, να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε έναν διαγωνισμό. Θες να το πεις εσύ, yeah, όπως Where το είπαμε. Εντάξει, εγώ είχα ε, σκεφτεί την ιδέα και άρεσε σου εσένα. Να πούμε ότι από τη στιγμή που ο κόσμο θέλει το μετά από τα workouts, να πούμε ότι να κάνουμε ένα διαγωνισμό Τώρα πώς και πότε να το να δείξει. Ε, να, να πούμε πέντε, πέντε shakes, είχαμε πει νομίζω, σε δύο τυχερούς. Ε, πέντε shakes σε δύο τυχερούς που είναι πελάτες του, του Fewer House. Άλληστα. Και... Που σημαίνει απλά για να το κάνω πιο καθαρό. Ναι. Δύο νικητές. Δύο νικητές. Ε, να, ναι, να έχουν που πέντε shakes. Δηλαδή... Ο καθένας. Ακριβώς, ο καθένας, ναι. ναι να βάλουμε τη διαδικασία του γνωστή που πώ γίνεται, πώ λαμβάνει yeah, μέρο yeah, yeah, yeah. κτλ. Εγώ δεν είμαι καθόλου familiar με τα πράγματα. Τα giveaways. Ναι. Ούτε εγώ. Εν, εν, φαντάζομαι εσύ λόγω του που είσαι footblock πιο πριν, ναι, είδε το πιο. Believe it or not, με το Nats Football δεν έκανα ποτέ μου giveaway. Όχι, ρε, ναι, απλά είδε. Εγώ ήξερα τι είναι το giveaway, αλλά εντάξει, ένα διαγωνισμό, αλλά έχει γεμάτο ο τόπο. Γεμάτο ο τόπο, ναι. Και τα TNCs που βάλει στο giveaway που κάτω, mm. πολλά σημαντικά. Ναι, σίγουρα. Εγώ να σου πω για την αλήθεια, ότι όταν, όταν ξεκινήσα το podcast, εγώ να κάμω, να μην κάμω δεν με λέτησα λίγο, ήταν λίγο τα καλά του, τα κακά του, ε, εν το, πώς να, εν να πασάρεις κάτι, mm. εν, εν το, 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 κάτι. Και νομίζω, why not, είναι κάτι για refreshing και νομίζω ένα, ένα, ένα έτσι, beneficial για τους πελάτες Λοιπόν, Νομίζω, εγκαλύψαμε ωραία θέματα. Mm. Ε, πριν να το κλείσουμε, πες μου έτσι λίγο πώς, πώς σκέφτεσαι τους επόμενους μήνες, τους επόμενους χρόνια, πού θέλεις να πάει σαν Ναταλία, σαν food, Nuts Food World, σαν House. Αρκετά δύσκολη ερώτηση. Mm, ναι. ε, κοίταξε, ε, γενικά, το τι έχω in mind για το Nuts Food world, ε, ενώ ότι εν να το αφήγω, δηλαδή και τώρα που το άφηγα λίγο και λίγο σε sleep mode ε, και ξυπνώτω έτσι σιγά σιγά, εμπρόκειται να το αφήγω. Θέλω να ξανακάμω ένα food event όπω είχα κάνει παγιά με το Thermomix και τη Μαρκέλα. Α, έκαμε. Ναι, είχαμε κάνει ναι. με την Nuts Food World μαζί με Thermomix event στο Thermomix. Τέλειο. Και συνταγε συνταγες συνταγές, ήμασταν 10-12 κοπέλε. και είχαμε πάει ένα Thermomix και κάναμε recipes, εφορούσαμε τις ποτικές του θέρμομι, ήταν τέλεια την ημέρα. μετά που τα μερέψαμε σε έναν τεράστιο τραπέζι που έχουν γιαμε, κάτσαμε και φάμε. Yeah. Ναι, ήταν τέλεια. Ε, θέλω να ξανακάμουμε event, μπορεί ας πει, να κάνουμε event με το Nuts Food World στο Fuel House. Mm. Θέλω να έρθω με κάποιον τρόπο να παντρέψω λίγο τα δυο. Ε, ναι, τούτο. Okay. Τούτο όσον αφορά το, το Nuts Food World. Το Fuel House προχωρά όπω είναι σχετικά αρχή. Ε, ναι, είμαστε να κλείσουμε τώρα τον Αύγουστο, τον πρώτη του Αυγούστου, κλείνουμε 10 μήνε. Ε, ε, ούτε, ούτε, καν αρχή, αν το σκέφτε. Αλλά ναι, πάει πάρα πολύ καλά, χτυπά ξυλό. Ε, δουλεύουμε πολλά σκληρά, και εγώ και η Μελάνη. Ε, είμαστε σε φάση που δεν έχουμε προσωπική ζωή. Ε, αλλά επειδή αγαπούμε το που κάνουμε, απολαμβάνουμε το. Να σπέντε τώρα να φύγω από τα μέα, να πάω και με. <laughs> ναι. Αλλά επειδή αγαπώ το έν, με κουράζει, παιδί μου και την ε, Μελάνη. Οι σκέψεις μας για το oh. Fuel House, εν, βασικά θέλουμε να μεγαλώσει όσο πιο πολλά γίνεται. Σαν community. σα community, ναι. σα community ε, το πελατολόγιο μας, τα πάντα. Ε, it will take some years. Τζάνουν ε, λαμπαγκαλά, ε, σιγά σιγά να κάνουμε expand. Okay, sounds good. Εύχομαι σου αν όχι όλες τις... Ευχαριστώ πολύ, κύριε πραγματικότητα οι πολύ, κύριε έτσι και στο κύριε Πρόεδρε. και πολύ, κύριε Μπράβο! Ευχαριστώ Και πραγματικά Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευχαριστώ πολύ, πολύ, κύριε Ευχαριστώ 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 Ευχαριστώ